Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Πόσο έχουμε, 30 του μηνός, 30 Νοεμβρίου 2017 και νομίζω είναι η τελευταία μέρα του Νοέμβρη. Αύριο είναι 1η Δεκεμβρίου, καλά Χριστούγεννα. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, ξεκινάμε. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Και μιας και λέει ο Χρήστος Κιώσης, επειδή χθες δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αν και τη μεταφέραμε την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση, του τα μετέφερα και εκτός αέρα τις ευχές μου για περαστικά. Ο Χρήστος Κιώσης, ο κεντρικός του Ηρακλή, Χρήστο μου, δυστυχώς έχει το, νομίζω, το χειρότερο τραυματισμό που μπορεί να έχει αθλητής, το χιαστό. Θα χάσει όλη τη χρονιά, θα χάσει όλη τη σεζόν. Πολύ κρίμα και άδικο αυτό που συνέβη στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου στο Αιγίνιο. Γερός να είναι, να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να τα καταφέρει αυτούς τους 3-4 μήνες που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, να επιστρέψει σιδερένιος στον Ηρακλή και στις προπονήσεις. Φυσικά ο Ηρακλής που θα αντιμετωπίσει πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί απομένουν μόλις δύο κεντρικοί, ο Μπάιρον Φέργκισον και ο νεαρός ο Φωτιάδης, που πήγε πάρα πολύ καλά στο Αιγίνιο. Αλλά όσοι γνωρίζουν λίγο από βόλεϊ θα καταλάβουν ότι με δύο κεντρικούς δεν μπορείς να κάνεις καν προπόνηση. Και υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα σίγουρα μέσα στο Δεκέμβρη, από 15 Δεκεμβρίου και μετά. Λογικά, μάλλον, όχι σίγουρα. Λογικά θα υπάρξει μεταγραφική αναζήτηση για να καλυφθεί το κενό του Κιώση. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, πάντως, ο νεαρός Φωτιάδης θα κληθεί να είναι μαζί με τον Φέργκισον στο κέντρο όσον αφορά τον Ηρακλή στο βόλεϊ. Και για ακόμη μια φορά και αυτή η περίπτωση δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να γεμίσει το Κατσάνιο και να μπουν στα ταμεία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή αρκετά χρήματα από τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στις 20 Δεκεμβρίου, Τετάρτη, στο Κατσάνιο, το βράδυ. Όλοι, μα όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. 10 ευρώ, θυμίζουμε, η είσοδος. Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κατσάνιο. Ο Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 καλωσορίζει για μία μοναδική συναυλία τον Γιώργο Μαργαρίτη, που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει με τα τραγούδια του. Ώρα έναρξης 9, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Διασκεδάζουμε για την ομάδα με την ομάδα. Η προπόληση ξεκίνησε. Τι έγινε, τα μέταλλα φαγώθηκαν να μπουν γρήγορα. Εντάξει, θα το ξαναβάλουμε ούτως ή άλλως κάθε μέρα, θα τα ακούτε εδώ το σποτάκι στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη στο Κατσάνιο την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου. Μετά. Μόλις βάλουμε το χορηγό ώρας, θα πετάξουμε και ένα Γιώργο Μαργαρίτη στην κατά διάρκεια της κουβέντας μας με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Χαρίλαος Χαρίτων, αυτή την εβδομάδα Πέμπτη. Και Χαρίλα μου, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, να σε συγχαρώ πρώτα απ' όλα, αυτό που σου είδα και εκτός αέρα για τη συνέντευξη με τον Ingram, μου άρεσε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πριν πεις οτιδήποτε, αν και δεν θέλω να με συγχαρείς για τίποτα, έχω έναν από... Πώς τους λες αυτούς που σ' αγαπάνε πολύ και σου στέλνουν μηνύματα και σου μιλάνε? Φιλόκαλους. Έχω Φιλόκαλους. Έναν τέτοιο δίπλα μου. Στο στούντιο δεν έχω. Τιμή, μπράβο. Πες το ένα, γιάντε. Γεια σου, ρε Χαρίλα. Γεια σου φίλε μου, γεια σου φίλε ο Χρήστος μου, συγχαρητήρια για τη φιλοκαλία σου. Ένας είναι αυτός που σε λατρεύει και ένας είναι ο Θανάσης που σε λέει μπασκετόφατσα, αυτούς δύο φαν κλαμπ. Ναι. Όλες τις φάτσες έχω, και ποδοσφαιρόφατσα και βολεϊόφατσα, τα πάντα. Και φυσικά πέρα από την συνέντευξη με τον Ingram που το λέμε Ingram για να συνεχίσουμε. Άστα αυτά, είπαμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Να σου πω και μπράβο, γιατί την περασμένη Πέμπτη που βγήκα, όχι Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, Πέμπτη βγήκα και την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ήσουν απολύτως εύστοχος, με εντυπωσίασες και σε πήρα τα μεσάνυχτα της. Α, στις προβλέψεις του. Με την νίκη, με την πρόβλεψη νίκης και αποτελέσματος για το βόλι. Ναι. Για το βόλεϊ, για το 1-3 που είπε. Τα άλλα δύο πώς τα πήγα, δεν θυμάμαι. 3-0 είχα πει στην μπάλα. Εντάξει, έκλεβε εκκλησία, ότι θα κερδίσει το ποδόσφαιρο και θα κερδίσει και τον μπάλα. Όχι, τα ακριβή σκορ. Είχα πει 3-0 στο ποδόσφαιρο που έπεσε έξω. Όχι.
ποδόσφαιρο έχεις μπει 3-0 και το άλλο εντάξει, περίπου κοντά ήσουν, κάπου 70-60 τόσο. 72-66 είχα πει, τι είχα πει. Μια χαρά τα πήγες, μια χαρά τα πήγες. Ευχαριστώ. Τώρα σε θέλω, για αυτό το Σαββατοκυριακό σε θέλω. Γι' αυτό, τώρα θες να το πω. Όχι, το λέμε στο τέλος, αλλά να μην το ξεχάσουμε. Ωραία, δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Όσο χρόνο θέλεις. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Βέβαια, να πω κάτι πριν σου δώσω την πάσα και θα έχεις όλο τον χρόνο στη διάθεσή σου. Σήμερα βρέθηκα το μεσημέρι στη Μίκρα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι ρεπόρτερ του Ηρακλή. Αυτό που θα πω τώρα δεν αφορά τους συναδέλφους μου, τους ρεπόρτερ Ηρακλή, σε καμία περίπτωση. Αφορά αυτούς που αφορά. Και θα πω κάτι, ότι αν και δεν μου αρέσει να το κάνω, να ευλογώ τα γένια μας, αλλά θα το πω γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε, ότι μόνο ο Λίμπερο 107,4 μετέδωσε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου σήμερα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, φυσικά με το live streaming του Ηρακλής TV. Και σε αυτό δεν έχουν ευθύνη οι συνάδελφοί μου, οι ρεπόρτερ. Άλλοι έχουν ευθύνη. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Τα παιδιά ήταν εκεί. Όλοι μας ήμασταν εκεί. Αλλά αν ήταν κάποιος άλλος να μιλούσε ή κάτι άλλο ή για άλλη ομάδα, θα έβγαινε όλο ζωντανά. Αλλά επειδή είναι ο Ηρακλής, κάνουμε το σχέδιο να σε βγάλουμε μετά να μας πεις τι είπαν. Σε 3 λεπτά μέσα που μιλούσαν οι άνθρωποι μια ώρα. Αλλά ο Λίμπερο 107,4 το έβγαλε όλο. Οπότε όσοι ακούγατε εκείνη την ώρα, θα ακούσατε την παραμικρή, την κάθε λεπτομέρεια. Γιατί πραγματικά νομίζω, Χαρίλα μου, και τώρα σου δίνω την πάσα. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με το ρεπορτάζ, εσύ πολλά περισσότερα από μένα, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε συνέντευξη τύπου με τόσες ανατριχιαστικές οικονομικά και όχι μόνο λεπτομέρειες. Το τι χρήματα μπήκαν, το τι χρήματα βγήκαν, μέχρι και το ευρώ που λέει ο λόγος. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Σαφέστατα, αλλά να κάνω χειρότερο αυτό που είπες στην αρχή, το σχόλιο που έκανες. Το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τους φίλους μου και συναδέλφους μου ρεπόρτερ. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι, και θα σου πω ότι αν υπήρχε ένας επαγγελματικός Ηρακλής που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διαφορετικό στον τομέα, και μου έλεγε ότι ανάλαβε τον τομέα της επικοινωνίας ή έλεγε σε έναν άνθρωπο που είχε τη δική μου λογική και τις δικές μου, ας πούμε, κατευθύνσεις στο συγκεκριμένο τομέα, θα έλεγα ότι είναι βασικότατο να αποσαρθρώνουμε τέτοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό ακριβώς, προς επίρρωση αυτού που είπες, να πω ότι αυτής της συμπεριφοράς την χάνει ο Ηρακλής. Όχι ο Ηρακλής της Γάμα Εθνικής, αλλά αναλόγως συμπεριφοράς εντύχανε και ο Ηρακλής της Super League, Γιώργο. Δεν αυτό μπορώ είναι το δράμα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό είναι το δράμα. Πολλό δε μάλλον, πόσο δε μάλλον, τώρα που είναι και στη Γάμα Εθνική και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει να συμπεριφέρονται έτσι επικοινωνιακά στον Ηρακλή, και όπως πάρα πολύ σωστά ξεκαθάρισες, οι ρεπόρτερ της ομάδας είναι εργάτες, είναι ήλωτες, είναι μαχητές και περνάνε πολύ δύσκολα. Οι διευθυντές, η κεντρική παραγωγή εκπομπών κτλ. Είναι αυτοί που τα κανονίζουν όλα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, και εμένα θα μπορούσε ο Γιώργος σήμερα. Θα μπορούσε ο Γιώργος σήμερα να μου πει ότι θα σε βγάλω 5-2, να μου πει σε 2 λεπτά τι είπανε. Ναι, και να σου λέει μετά, όπως λένε σε άλλες κεντρικές εκπομπές άλλων ραδιοφώνων που ακούω, ότι δυστυχώς πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Ναι, ή να βγάλουμε, ξέρω εγώ. Ή κλείνει η εκπομπή. Ή να βγάλουμε κανένα τραγουδιστή που ακολουθεί. Τίποτα. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή έπρεπε να καλύπτεται από ανθρώπους που το βλέπουν ψυχρά επαγγελματικά και να κάνουν επιδερμίδα, Γιώργο. Δεν τους κουράζει κανένας. Ναι. Κανένας. Ό,τι χαρτζηλίκι παίρνουν να το παίρνουν και να κάνουν επιδερμίδα. Έλα όμως που όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον Ηρακλή αισθάνονται από Ηρακλή, και αν ακόμα δεν υπήρξαν από τα μικράτα τους που λέμε Ηρακλειδείς, έγιναν Ηρακλειδείς στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, και στεναχωριούνται τα παιδιά και δυσκεραίνεται το έργο τους με αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έγινα λίγο κακός, αλλά... Εγώ γίνομαι χειρότερος, αν με βάζεις σε τέτοιο παιχνίδι, ναι. Εμένα. Αλλά... Γίνομαι πολύ χειρότερος. Πάντως μέσω του Ηρακλής TV ο κόσμος... Και όταν γιορτάζει ο Ηρακλής, ξέρουμε να λέμε ότι είναι μεγάλο σύλλογος. Ναι. Μέσω του Ηρακλής TV πάντως, και μπράβο στο Ηρακλής TV που βρέθηκε και σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε, το να δείχνει και εικόνα, γιατί... Ξέρεις, ο κόσμος δεν θέλει μόνο να ακούει, θέλει όλα και να βλέπει. Αυτά είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες. Ήταν πολύ ωραίο που σήμερα... Όλη η προσπάθεια της επανεκκίνησης κινείται
προς τη θετική κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να το πούμε. Την ώρα κατά την οποία σε αυτή την κατάσταση, με τόσο ρηχά, με τόσο στενά οικονομικά, κανείς δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό κανενός. Κανένας δεν είχε την, μάλλον από κανενός το μυαλό δεν περνούσε ότι μπορεί να γίνει κατασπατάληση, διασπάθηση χρήματος σε αυτές τις συνθήκες, γιατί με αυτά τα στενά, με αυτά τα ρηχά οικονομικά, πώς θα μπορούσε να πληρωθεί η ομάδα και πώς θα μπορούσε να προχωρήσει. Κι όμως, με όλα τα αυτά, οι άνθρωποι παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία. Και επίσης δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ένα πράγμα από αυτά τα πολύ σπουδαία που είπε σήμερα ο Κώστας Ιωακιμίδης. Ναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς λέει η νεολαία, το τερμάτισαν στο θέμα της κυανόλευκης διάβγειας, όπως συνηθίζω να γράφω. Mm-hmm. Και μ' άρεσε που την ξεπατήκωσε την έκφραση και ο Λάκης Παπαγιάννου και την ανέφερε σήμερα, την άρεσε. Τι την έκανε την έκφραση? Την ξεπατήκωσε, την ξεσήκωσε, του άρεσε, την αντέδρασε. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω για τον Χρήστο που έχω δίπλα μου, γιατί του αρέσουν αυτά που λες, γιατί να το ξέρω. Ναι, όλα είναι πετυχημένα, ρε Γιώργο. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή θέλεις να είμαι μετριόχρονο, δεν γίνεται, που είναι όλα πετυχημένα. Χρήστο, έχεις παράπονο? Όχι, κανένα. Λοιπόν, που το τερμάτισαν, ρε παιδί μου. Ναι. Με το γεγονός, θυμάσαι που λέγαμε, αν μπορέσουμε να διώξουμε το Παθανασάκη, βέβαια αυτά τα λέγαμε για Super League. Δεν ξέραμε ότι θα μας στάσει μέχρι τον Όλετρο ο Παθανασάκης. Δεν μπορούσαμε, ελπίζαμε να μην μας στάσει. Ναι. Να έρθει μια διοίκηση, βεβαίως να υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος, αλλά αυτός ο μεγαλομέτοχος να υπόκειται σε συνεχή έλεγχο, να υπάρχει ο θεσμός της επιθεώρησης. Χρηματοδότης ο βασικός που λέγαμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, που θα μπαίνουν κάθε Παρασκευή, θα μπαίνουν οι εκπρόσωποι του ερασιτέχνη του κόσμου και τα λοιπά και θα του λένε φέρε μας έναν φρέντο εσπρέσο και φέρε μας και τα στοιχεία να τα μελετούμε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτό το τερμάτισαν. Τι είπε, και δεν θέλω να περάσει απαρατήρητο γιατί βλέπω ότι περνάει απαρατήρητο, ότι αντί να ασκείται έλεγχος διαρκής από οποιονδήποτε θέλει, όχι μόνο εμείς κάθε δίμηνο θα σας κοινοποιούμε τα στοιχεία, αλλά κάθε μέρα τα οικονομικά και τα φοροτεχνικά και τα λογιστικά στοιχεία του ποδοσφαιρικού τμήματος θα τα διαχειρίζεται λογιστικό γραφείο το οποίο φέρει την ιδιότητα των ορκωτών λογιστών. Που έχουν και αυτή την εμπειρία. Δηλαδή ο απόλυτος φοροτεχνικός, οικονομοτεχνικός έλεγχος που υπάρχει. Ναι. Οι ορκωτοί λογιστές λέγονται ορκωτοί γιατί δίνουν όρκο στο ελληνικό δημόσιο. Άρα είναι, υπέχουν ρόλο δημοσίου φορέα, δημοσίου ελεγκτικού οικονομικού φορέα. Γίνονται αντιληπτά αυτά που λέω? 100%. Λοιπόν, είναι σπουδαίο. Οπότε τι να σχολιάσω, είναι όλα προς τη θετική κατεύθυνση. Καταρχάς το σπουδαίο. Όταν δω κάτι που με ενοχλεί θα το ψέξω. Εννοείται. Το μόνο που με ενοχλεί τώρα είναι αυτό που ενοχλεί όλους στον Ηρακλή και σένα και το έχεις επισημάνει, ότι και το λέγαμε το και μεγάλο παράπονο. Εβδομάδες, ναι. Το μεγάλο παράπονο που κάνουμε. Ναι, δεν γίνεται επανεκκίνηση με τους αυτόνομους και με τα αρρωστάκια. Και τα πετσιά που λέω εγώ. Τα παιδιά, πώς τα λες εσύ, ναι. με τους αρρώστους. Που είναι παντού. Τι γίνεται? Που είναι παντού που θα πάνε. Γίνεται εκτός έδρας παιχνίδια με την αυτόνομη και με όσους αρρώστους θέλουν να πάνε. Ναι, γίνεται εκεί, γίνεται καθεστώς έδρασης εκτός έδρας παιχνίδι. Αλλά μέσα στο Καφτανζόγλιο, για καθεστώς έδρας και για οικονομική έτσι ενδυνάμωση της ομάδας, οι οργανωμένοι, οι αυτόνομοι και οι άρρωστοι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εκεί κάθε φορά, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται η μη οργανωμένη μάζα του κόσμου. Αυτό που είπε σε κάποια φάση ο Φάνης του Τζιάρης, ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Ηρακλή ΣΑΕΚ 20.000-25.000. Ναι, το είπε Μπαράζ, ναι, με τα play-offs της Football League, ναι. Δεν πέρασαν. Δύο χρόνια πέρασαν, πόσο πέρασαν? Τρία. Τρία χρόνια. Δεν πέρασε και κανένας αιώνας. Όχι, αγόρι μου, όχι. Τρία χρόνια δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Δυστυχώς ο κόσμος του Ηρακλή είναι τόσο στερημένος, θα το ξαναπούμε, έχουμε καταλήξει μαζί συζητώντας παλιότερα, πέρσι νομίζω, σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι. Και το λέμε συνέχεια με παράδειγμα, ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι τόσο στερημένος που θέλει μόνο γούστα για να πάει. Και το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εμείς οι δύο είναι
Ότι εσύ λες για την Πράγα, η εγώ Πράγα. Λέω ότι πες ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο 17 Μαΐου η Ηρακλής Αριστίνδυν κληρώθηκε να ορίστηκε να είναι σε τελικό κυπέλλον. Τώρα συγγνώμη, είπες για γούστα. Εχθές ναι. Εγώ αυτό πάλι 15.000 κόσμος. Εχθές αυτό που πέρασα εγώ στο Ιβανόφιο ήταν πολύ ωραίο γούστο. Αλλά δεν ήμασταν πολλοί να το περάσουμε. Όχι, δεν ήμασταν πολλοί, αλλά εκεί ρε παιδιά τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο. Δεν ξέρω τι επέβαλε να γίνει τέτοια μέρα, το επέβαλε το γενέθλιο Νίμαρ, ήταν η μέρα του γενεθλίου. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη μέρα ήταν προγραμματισμένο. Αλλά την ώρα δεν την επέβαλε κανένα. Το Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου ήταν προγραμματισμένο στις 3. Γι' αυτό και. Αν θες και, από αντίδραση, δεν θέλανε να το. Σε παρακαλώ. Αυτά είναι αστεία. Έγινε για να εξυπηρετηθεί το να προπονηθούν τα τμήματα κανονικά, να σωστά. Κάνει προπόνηση τον μπάσκετ η ώρα 5 κτλ. Λοιπόν, βάλε μια μικρή ανωτελεία. Όχι, να τα λέμε, γιατί εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσακουράτα. Μια μικρή ανωτελεία. Μεγάλη ανωτελεία. Ο Χρήστος γελάει μαζί σου, γιατί. Δεν στο έχω πει αυτό, ότι πολλές φορές προσπαθεί να σε μιμηθεί καμιά φορά και λέει τσατάκι σου. Όταν μιλάμε έτσι που κάνουμε παρέα. Προσπαθεί. Σε μένα μιλά, σε μένα πεθαίνω. Σε σένα μιλάω για το τι κάνει ο Χρήστος εδώ το fan club. Πρόεδρο του fan club Χαρίλαο θα τον κάνω. Μπράβο ρε το παιδί. Να, μπράβο, πούμε, μπράβο. Να πούμε σε αυτή την μικρή. Δεν είναι, χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες σήμερα. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι ποιοτικοί. Σε κάτι ακόμα που ξέχασα εχθές και για να μην το ξεχάσω και σήμερα. Ναι, ναι. Και στεναχωρήσω πάρα πολύ το φίλο που μας προσφέρει τα διαρκείας, γιατί εχθές με Ingram και όλα αυτά που βγάλαμε μετά και με τον τρελό τον ηθοποιό που τραγουδάνε στις πρόβες του Ήρα λέ, να είχαμε έναν αργυλέ, δεν έκανα αυτό που μου ζήτησαν και μου το ζήτησαν και χαίρομαι που μου το ζήτησαν. Λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα πάρουν από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής στο 2310, 287 και 38 εκτός αέρα θα καλέσουν, κερδίζουν αυτόματα διαρκεία στο βολεϊκό Ηρακλή. Οι 5 πρώτοι. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, ορμάτε, ο Χρήστος σας περιμένει έξω. Οι 5 πρώτοι που θα πάρουν θα αφήσουν το ονοματεπώνυμό τους σε ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, θα πούνε γεια σας, θέλω ένα βόλεϊ, ένα διαρκείας για το βόλεϊ και τελειώσαμε, ούτε κλήρωση ούτε τίποτα. Ορμάτε, οι 5 πρώτοι, Χαρή Λαέ μου, σε ακούω. Ναι, ναι, βεβαίως. Σου λέω, βεβαίως. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο για τη σημερινή τοποθέτηση. Βεβαίως, όχι μάλλον χρειάζεται να πούμε το πόσο η απόγνωση έβγαζε ο Λάκης Παπαϊωάννου με το θέμα όλων αυτών που συνάντησε εκεί αυτός και οι συνεργάτες του εκεί πέρα με την διάλυση που έφερε. Το ότι αν δεν ήταν οι ίδιοι, δηλαδή έχει ένα όνομα ο Λάκης Παπαϊωάννου. Έλεγε τα ακούγαμε αυτά που έκανε ναι. Ο Παπαθανασάκης, αλλά άλλο το ότι τα ακούγαμε και άλλο το ότι τα βλέπουμε. Ειδικά τώρα, λέει στον ΟΠΑΠ εκεί δεν θέλανε να ακούνε τίποτα. Φιλέ, για να φτάσουν αυτό σκεφτόμουν μετά. Και στις 3 τηλεφωνίες, κινητές τηλεφωνίες τι ήτανε, αν θυμάσαι που είπε, ότι επίσης δεν θέλανε να ακούνε για Ηρακλή. Πήγαν σε τράπεζα, επίσης δεν θέλανε να ακούνε για Ηρακλή. Με προλαβαίνεις, διαβάζεις τη σκέψη μου. Για να φτάσουν στο σημείο, οι εταιρείες τηλεφωνίας, ναι. Οι οποίες σε παίρνουν 3,5 ώρα το μεσημέρι. Και σου λένε το πακετάκι. Ναι, και σου λένε σε παρακαλάνε, σε ενοχλούνε και μάλιστα. Σε μια πολύ εύλογη αντίδραση δική μου, το ότι καταλαβαίνω ότι κι εσείς βιοπορίζεστε από αυτό. Αλλά έχω. Είστε υπάλληλος, έχετε αυτές τις εντολές, αλλά μπορείτε λίγο να συζητήσετε για τις ώρες κοινής ησυχίας, διότι είναι και απαράδεκτο και απαράνομο αυτό. Ναι. Το ότι δεν τις καταπατάτε. Και μου απαντάει η υπάλληλος στο μνημειώδες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δυστυχώς δεν έχουμε ώρες κοινής ησυχίας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτή η θρασίτητα αυτών των ανθρώπων να αρνηθεί πελάτη που πάει μόνος του και τους εκλιπαρεί να τον συνδέσουν και να γίνει πελάτης τους, φαντάσου τι έχουν τραβήξει και πόσο θεωρούν κακό πελάτη τον Ηρακλή λόγω του Παπαθανασάκη. Και οι τράπεζες, δηλαδή μόνο αυτό να αναλογιστεί. Οι τράπεζες που δεν θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό. Ναι. Ναι. Που κάνουν νεκρά, Σαφέστατα. Χορηγό ώρας ο Χρήστος Κιώσης. Και ένα μικρό σχολιάκι. Θες να το κρατήσεις, να βάλουμε χορηγό ώρας, το μικρό. Ναι, όχι πολύ μικρό σχολιάκι, δεν αξίζει τον κόπο να το περιμένουμε. Ναι. Ότι αν πάμε σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, ναι. Μολονότι είναι με χαρτζηλίκια οι περισσότεροι εκεί μέσα, διότι
για προπονητές, για γιατρούς και για λοιπά, τα χρήματα που ανακοίνωσε ο Κώστας Γιωργίδης είναι χαρτζηλικιά. Ναι. Εκεί που έπρεπε να δοθεί κανονικός για την εποχή μισθός, δόθηκε. Και δείχνουν και άνθρωποι αυτοί που είναι στη διοίκηση. Ο νοό νοήτο. Μπράβο. Να ακούσουμε το χωρίο. Νομίζω κατάλαβες γιατί εννοώ, έτσι. Ναι, απλά αφού δεν θες να πούμε κάτι από αυτό. Όχι, δεν θέλω να πω. Και... θέλω να πω. Αλλά αν κάνεις τη διαίρεση, ναι, του ποσού που είπε ότι δίνει σε συγκεκριμένο άνθρωπο ο κύριος Ιακημίδης, ότι δίνει ο Ηρακλής, βγαίνει ένας κανονικότατος μισθός Super League. Και καλά κάνει, θα πω εγώ. Πολύ καλά κάνει. Και καλά κάνει. Χορηγό. Παιδί χωρίς μυαλό θα ήμασταν, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου, στο Κατσάνιο για την οικονομική ενίσχυση της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. 10 ευρώ η είσοδος στο Κατσάνιο. Τι ήθελα να πω, ναι, έχουν πάρει 3, σωστά Χρήστο. 23-10, τους άλλους δύο ψάχνουμε. 23-10, 2-87 και 3-8. Οι δύο που θα τηλεφωνήσετε θα κερδίσετε αυτόματα εισιτήριο διαρκείας ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Χαρίλα έμου. Ναι, έτσι που λες. Εκεί θα μείνουμε. Ναι. Χρειάζεται συμπαράσταση του κόσμου, της ευρείας μάζας του κόσμου. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι σιγά σιγά αν η ομάδα συνεχίζει, γιατί δυστυχώς ο κόσμος του Ηρακλή τελείωσε σε αυτό, είναι αμετάπιστος, θέλει γούστα για να εμφανιστεί. Σου θυμίζω τον αγώνα με τον Πανιόνιο πέρσι στο Ιβανόφιο, έτσι. Βέβαια. Που ήταν γεμάτο και το... Είχε και απ' έξω. Γεμάτο κόσμο οι διάδρομοι και πάνω από το υπερυψωμένο στην κεντρική είσοδο του Ιβανόφιου, στο ταμπλό δηλαδή. Είχε κόσμο, δεν χωρούσε ο κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι αν η ομάδα συνεχίσει έτσι, συνεχίσει τον δρόμο των επιτυχιών και βαδίζει προς τη Football League, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ο κόσμος. Απλώς να μην είναι αργά τότε, να μπορέσει η διοίκηση μέχρι τότε με αυτά τα έσοδα που ανακοίνωσαν οι άνθρωποι σήμερα να μπορέσουν να τραβήξουν το πράγμα μέχρι εκεί. Έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι... Για πολύ, μένα πολύ, το πολύ πιο πολύ σημαντικό κρίσης. Ήταν αυτό που έγινε χωρίς να πούν κουβέντα. Τι έγινε χωρίς να πούν κουβέντα? Έκαναν τη δέσμευσή τους πράξη. Είπαν πριν 2 μήνες ότι εμείς σε 2 μήνες θα κάνουμε συνέντευξη τύπου και την έκαναν. Γιατί στον Ηρακλή αυτά δεν ήταν αυτονόητα. Έχουμε ακούσει. Καθέστε και σου λέω έχουμε το ακούσει. Αυτή... Θυμάσαι ο Καγιούλης πόση συνέντευξη τύπου είχε προαναγγείλει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τι που τον θυμήθηκα τώρα αυτό, ναι. Σε παρακαλώ. Ναι. Αυτό θα ήθελα να υπήρχαν κάμερες και υποκλοπές νόμιμες και τέτοια. Αυτό το σενάριο αυτής της παρεούλας. Mm. Να μάθω τι ακριβώς παίζεται πίσω από την όλη υπόθεση αυτή του Παπαθανασάκη δηλαδή. Να καταλάβω πού φτάσαμε. Θα πω κάτι τρελό ρε εσύ, Γιώργο, μπορώ να πω κάτι τρελό. Για πες. Μπορεί να μην είναι και τρελό. Αλλά είναι... Τώρα να μην πω πράγμα που μπορεί να είναι καφενιακό στον αέρα, αλλά... Μου είπανε... Ναι. Ότι ένας άνθρωπος παλιός του Ηρακλή που λέγεται Παπασταματάκης, τον θυμάσαι ένα Παπασταματάκη που ήταν παλιά στον Ηρακλή? Παπασταματάκης. Μου λέει κάτι, αλλά... Ναι, ναι, Παπασταματάκης με. Λοιπόν αυτός που διέλυσε τον Ηρακλή. Α, ο Παπασταματάκης. Ήρθε... Α, ναι, ήρθε, κάτι καταλάβα. Ναι. Ήρθε από την Νότιο Αφρική ως μεγάλο επιχειρηματίας. Ναι. Και διέλυσε τον Ηρακλή. Αυτός λοιπόν ο Παπασταματάκης, ναι, άκουσα ότι τώρα... Μου είπε άνθρωπος από την Αθήνα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστέψω ή όχι, ναι, ότι είναι υπάλληλος σε εταιρεία μεγαλοεπιχειρηματία της Αθήνας. Ναι. Δεν ξέρω αν το ακούς για πρώτη φορά. Το ακούω για πρώτη φορά. Δεν σε ακούω. Το ακούω για πρώτη φορά. Ναι. Αυτός ο Παπασταματάκης που ήρθε από την Νότια Αφρική ως μεγαλοεπιχειρηματίας. Από το Johannesburg. Από το Johannesburg, ναι, από το Johannesburg. Τώρα που είπα Johannesburg, χίλια συγγνώμη στον πολύ πολύ καλό μου φίλο τον Θοδωρή που μας ακούει συχνά πυκνά από το Cape Town, που χθες μου στείλε μήνυμα, απλά πάλι μέσα στο χαμό εδώ, δυστυχώς δεν έστειλε τα χαιρετίσματά μου.
Θέλω να πιστεύω ότι μας ακούει σήμερα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στο Cape Town, το κιανόλευκο Cape Town που μας ακούει και μας ευχήθηκε χρόνια πολλά για χθες για τα 109. Τώρα το θυμήθηκα με το Johannesburg που λέγαμε, Χαριλέ μου. Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά, να περνούν καλά. Σίγουρα περνούν καλύτερα από ό,τι εμείς εδώ. Καλοκαίρι πρέπει να έχουμε. Και πολύ καλά κάναν. Όποιος μπορεί να σώσει τον εαυτό του, ας το σώσει. Πολύ μακριά είναι, εσύ, Χαριλέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα ξεχάσει κάτι. Τι να κάνουμε. Δεν πας πίσω να το πάρει. Σου λέω, επειδή άκουσα αυτά που είπε ο Λάκης Παπαγιάννου και θυμήθηκα αυτό που έμαθα προημερών, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ναι. Και ήθελα να ξέρω πραγματικά τι, όπως λέει ο λαός, τι παίζονταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Έλατε. Δηλαδή, κατά γενική παραδοχή, ακόμη και του ιδίου, υπήρξε ένας μπατήρης. Ένας μπατήρης που ήρθε να κοροϊδέψει. Με τι χρήματα κοροϊδέψε στην αρχή. Για τον Παπασταματάκη, λες τώρα. Τι σκοπό είχε. Ναι. Γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτό για το ότι είναι υπάλληλος αυτή τη στιγμή σε μεγαλοεπιχειρηματία στην Αθήνα, μιλάμε για τον απόλυτο ευθελισμό, έτσι. Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να έρχεσαι από την Αφρική και να λες ότι είσαι βασιλιάς των διαμαντιών στην Αμερική, στην Αφρική και τα λοιπά. Και... Ναι. Ναι, αυτά. Θες να πεις τίποτα για τα 109? Μιας και δεν τα είπαμε χθες στον αέρα. Ναι, τι να πω. Πρώτα απ' όλα, επειδή όπως λέγανε και οι αρχαίοι, πάντων χρημάτων άνθρωπος, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος εστί, δηλαδή για όλα τα πράγματα, το βασικό, το θεμελιώδες, το μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος. Από εκεί ξεκινά. Όλο το ανθρώπινο προσωπικό του Ηρακλή, οπαδοί, παράγοντες, αθλητές, προπονητές, όλοι, να είναι υγιής, να είναι υγιής, να είναι και ο σύλλογος υγιής για να τραβήξει και να φτάσει στην αιωνιότητα μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Η Χαρίλα, η ρεπόρτερ, όλοι. Όλοι να είναι καλά, όλοι να είναι καλά. Όλοι βάζουν ένα μικρό λιθαράκι με τη δική τους ασημαντότητα, η οποία αν εννοηθεί με την ασημαντότητα των υπολείπων, έχει τεράστια σημασία και τεράστιο νόημα. Έτσι, και είναι η κινητήριος δύναμη που έλκει τον Ηρακλή προς τα μπρος στο διάβα της ιστορίας του. Και ο Ηρακλής σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα αθλητικό σωματείο, όχι μόνο για την κοινωνική και ιστορική και πατριωτική προσφορά του στις απαρχές του, αλλά και αυτό που περνάει ως έννοια, ως διαφορετικό στην αθλητική κοινωνία. Όλοι όταν, το φύλαθλο πανελλήνιο όταν αναφέρεται στον Ηρακλή, αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη διαφορετικότητα ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να τη στερήσει από τον Ηρακλή. Καλησπέρα στη φίλη τη Δήμητρα που λέει τι ωραία που τα λέει ο Χαρίλας. Χαίρε παιδί μου, τι πράγμα, τι άνθρωποι υπάρχουν. Δηλαδή έχω ελπίδα για αυτή την Ελλάδα ρε Γιώργο πλέον. Έχω ελπίδα όσο υπάρχουν τέτοιοι φίλοι. Την Ελλάδα που σήμερα λέει χρόνια πολλά σε κάποιον που εδώ και 20 χρόνια μας έχει αφήσει, ε. Αυτή την Ελλάδα. Ναι. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Του Αντρέα είναι σήμερα, χρόνια πολλά. Ναι, κατάλαβα. Αντρέα, Αντριάνες, ποιοι γιορτάζουν. Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Αυτοί που μας έχουν αφήσει δεν έχουν ανάγκη από χρόνια πολλά. Ευτυχής είναι. Ναι. Γι' αυτό ονομάζονται και μακαρίτες. Μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος στα αρχαία ελληνικά. Αυτά θέλω να τα πιάνει, δεν τα λέω έτσι. Και κυρίως δεν τα λέω δωρεάν, Γιώργο. Θέλω να κάνω ενεργειακό το τζάκι. Θέλεις να ανοίξουμε ένα λογαριασμό, πώς πήγε σήμερα? Ναι, θέλω, γιατί το τζάκι πρέπει να γίνει ενεργειακό από τη Βολκάνο στο Ριτζίκι. Θα κανονίσω πολύ αυτό. Θα κανονίσω εγώ. Και πρόσεξε, ελληνικής κατασκευής είναι, έτσι, να ξέρεις. Ελληνικής κατασκευής. Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει... Δεν είχα λεφτά για να το ταΐζω με κούτσουρα. Το γύρισα σε υγραερίου, ναι. Δεν έχω λεφτά για να αλλάζω την ποτήλια. Ναι. Είμαι για να με κλαίνει Ρέγκες και τα Γιάννενα. Θες να σε παίρνω κάθε μέρα να... έτσι 2 λεπτά να λες για τα τζάκια Βολκάνου? Με βοηθάει πολύ. Να λέω για να μου έρθει και μια χορηγία. Να σου έρθει, ναι. Θα το φροντίσουμε. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τον Ingram και να σου δώσω πάσα, όχι μόνο για την συνέντευξη. Ναι. Για τη συνέντευξη δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτά που ήταν από τα είπα χθες. Γιατί πραγματικά. Θυμάσαι που πολλές φορές με πιάνουν λίγο οι μαύρες μου και σου λέω τα δικά μου και σε πρίζω έτσι στο τηλέφωνο και τα λοιπά. Αν με ρωτούσες, πες μου 1, 2 λόγους, 3 λόγους, 5 λόγους, δεν ξέρω πόσους,
θα ξεκινούσες ξανά να κάνεις αυτή τη δουλειά, το χθεσινό θα ήταν ένας από αυτούς. Το ότι μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλούμε με αυτούς τους ανθρώπους και να το κάνουμε ενώ κάποιος άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Ότι εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βρούμε ένα τηλέφωνο, να το βγάλουμε στον αέρα, να μιλήσουμε μαζί του. Ένας από τους λόγους που θα έκανα ξανά αυτή τη δουλειά ήταν αυτός. Βέβαια δεν είναι πολλοί οι υπόλοιποι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της ώρας. Σε κάλυψα σε αυτό, γιατί σε ακούω σιωπηλό. Εδώ είσαι. Έλα. Χαρίλε. Ναι, λέγοντας αυτά, μου ήρθε στο μυαλό μία. Με τρόμαξε η σιωπή σου, περίμενε. Δεν όχι, τελείωσα. Πολύ προσωπικό βίωμα. Ναι. Θυμάμαι τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου τις παραμονές πριν από 23 χρόνια, 24 πάμε τώρα, ναι, όταν έφευγα φαντάρος, όπου είχα έναν έντονο προβληματισμό και ο πατέρας μου τον διέγνωσε τον προβληματισμό, κατάλαβε ποιος είναι ο λόγος του προβληματισμού μου και μου είπε, ξέρω τι σε προβληματίζει. Σε προβληματίζει, μου είμαι επιλέξει, δεν την ξεχάσω ποτέ εκείνη την κουβέντα του, γιατί τη βλέπω στη ζωή και θα τη συνδέσω τώρα με τον Engram. Σε προβληματίζει το γεγονός ότι νομίζεις ότι θα πας στο στρατό και θα νομίζεις ότι θα έχεις να κάνεις μόνο με καθήκια. Θα υπάρξουν καθήκια, αλλά θα διαπιστώσεις ότι θα βρεις ανθρώπους πολύ καλύτερους και από σένα, μου είπε. Εγώ γέλασα ειρωνικά εκείνη τη στιγμή για τα λόγια αυτού του ανθρώπου που ήταν λόγια βαριάς και βαθιάς εμπειρίας ζωής και πράγματι το διαπίστωσα. Βρήκα ανθρώπους, ήταν βέβαια η πρώτη έντονη ζωή, η έντονη ευκαιρία για τη ζωή ενός ανθρώπου, άρενος βεβαίως, για να ζήσεις ένα πολύ εντατικοποιημένο κοινωνικό κλειστό περιβάλλον. Και πράγματι διαπίστωσα ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που εγώ σε επίπεδο επικοινωνιακής καλοσύνης δεν μπορώ να τους προσεγγίσω. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο David Yorgo. Ξέρεις πόσους αποκαλώ εγώ αυτούς τους ανθρώπους? Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω, ρε παιδί? Κατάλαβα. Ψυχούλες, ναι, τους αποκαλώ. Ψυχούλα πράγματι. Δηλαδή είναι στα 59 του 59 χρόνια. Ετών και εγώ δεν μπορώ να είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και είναι τόσο καλοπροαίρετος. Είναι ψυχούλα. Πολλά από αυτά που του έλεγες τον ξένιζαν. Δεν τα πολύ καταλάβαινε. Κι όμως αισθανόταν την υποχρέωση να κάνει, να βγάλει επιφωνήματα, να επιδοκιμάσει, να είναι γλυκής. Και καθόλου επιτηδευμένα επικοινωνιακός. Δεν έκανε δημόσιες σχέσεις. Δεν το έχει ανάγκη να κάνει δημόσιες σχέσεις. Είναι μια ψυχούλα, είναι μια ευχάριστη τρέλα. Ούτε μισό λεπτό δεν μου πήρε για να τον πείσω να βγει στον αέρα. Ούτε ναι, και όπου τη συναντάω τέτοιους ανθρώπους, θυμάμαι εκείνα τα λόγια του πατέρα μου τον Μάρτιο του 1994 που μου τα είχε πει. Αυτό θυμάμαι, ότι υπάρχουν στην κοινωνία να είναι καλά, και άνθρωποι, ναι, και άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο καλοί πραγματικά που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη. Τόσο καλοήθης, έτσι θα το πω εγώ. Αυτό είναι καλοήθεια που έχει ο Engram. Ωραίο. Και είναι κρίμα, πάλι θα μεταχειριστώ κάτι που λέγαμε εκτός αέρα, κρίμα που είναι Αμερικανός, που είναι εγκατεστημένος τόσο μακριά και δεν είναι από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, ώστε να μπορεί να είναι εδώ και να έχει μία μόνιμη σχέση συνεργασίας με τον Ηράκλη, να τον έχουμε κοντά μας. Αυτόν τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα, όχι τον μπασκετάνθρωπο. Ο ίδιος βέβαια όταν του το μετέφερα χθες ήταν πάλι μες στη χαρά, πάλι έκανε σαν μωρό παιδί. Εδώ μετέτρεψε το Ιφανόφιο σε σύνθημα μόνος του. Ναι. Αλλά αυτό το cooperation που το λέμε εμείς που ξέρουμε τα αγγλικά, τα φοβερά, ναι. Τη συνεργασία δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ και επειδή από χθες το πρωί και σήμερα μάλλον το πρωί, από χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί, με χαρά μίλησα με τους ανθρώπους των Ακαδημιών του Ηρακλή που το έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο μυαλό τους να τον φέρουν στη Θεσσαλονίκη. Το παλεύουν και με αφορμή τη χθεσινή, έτσι, πώς το λένε, την χθεσινή αγάπη που έδειξε μέσω του μικροφόνου εδώ στην εκπομπή για τον Ηρακλή, που αυτό ήταν δεδομένο, αλλά και τη χθεσινή διάθεση που έχει ο Engram να συνεργαστεί
Χαρίλαε μου, τώρα το να συνεργαστεί μπορεί να έρθει μια-δυο εβδομάδες για ένα κάμπ. Εγώ το πιστεύω ότι το καλοκαίρι, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λες εσύ που είσαι πιο κοντά στο όλο θέμα, ότι θα γίνει προσπάθεια. Εγώ δεδομένου ότι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε κάμπ David Ingram. Δεδομένο δεν μπορώ να το θεωρήσω, υπάρχει. Γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες, υπάρχουν και απρόπτα, υπάρχουν. Εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει. Η προσπάθεια είναι το δεδομένο κολλάει στο ότι θα γίνει προσπάθεια να τον φέρουν. Αυτό είναι, ναι, νομίζω, ναι, ναι. Αλλά σου λέω, δεν μου αρκεί, σου είπα τι θα ήθελα. Τον θα ήθελες μόνιμα εδώ εσύ, ναι. Ναι, να ήταν ένας Σέρβος, ένας Ολλανδός, ένας Γερμανός, ώστε να μπορεί να μετεγκατασταθεί εδώ. Ναι, αλλά δυστυχώς είναι στο Σακραμέντο. Δυστυχώς είναι Αμερικανός, είναι εγκατεστημένος στο Σακραμέντο, όπως σου είπε. Στο ποιο είναι, στο ποιο, άλλη μία. Το Σακραμέντο. Δεν το είπες καλά τώρα. Δεν είναι έτσι. Πριν το είπες πιο καλά. Δεν σου είπε, έτσι δεν σου είπε. Όχι, την προφορά θέλω, τη δική σου. Α, προφορά. Όχι, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προφορά, Σακραμέντο. Α, εντάξει. Εντάξει. Πάντως, ναι, έλεγα στον αέρα ότι έχουμε κοντά μας τον David Ingram και ότι ξέρω εγώ ο David Ingram είπε αυτό και δεν αντιδρούσε να πει «Μεγάλε, λες λάθος το επιθετό μου, δεν λέγεται ποτέ έτσι». Ποτέ δεν το είπε το χρυσό μου και εγώ το πρόσεξα. Ποτέ δεν το είπε. Δηλαδή, σαν να είχα εσένα στον αέρα, ποτέ ξέρω εγώ... Ποτέ δεν το είπε. Σε ένα κανάλι στο... Πού να πω τώρα, στην Αμερική, να σε φιλοξενούσαμε και να έλεγε ο άλλος «Mr. Χαριτόπουλος». Και έτσι πρέπει, έτσι και πρέπει. Και να μίλες εσύ τίποτα στο Χαριτόπουλος. Να μην αντιδράσεις. Αυτό σου λέω είναι καλό ήθης. Ναι. Φοβερός. Ναι. Είπες the down door και αντί να σου πει the main entrance. Εγώ είπα the down door. Χρειάζεται να λες the down door γιατί εκείνη τώρα το ψάχνεις. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάς στα αγγλικά και να ψάχνεις να βρεις και τις λέξεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η συνέντευξη στα αγγλικά, Γιώργο. Σε ξένη γλώσσα, το όσο ξέρω. Και καλά να την κατέχεις. Το ξέρω. Εκτός αν είσαι σαν τον φίλο μας τον κύριο Κακαγιάννη, ο οποίος είναι ουσιαστικά έχει γίνει native English speaker, ας πούμε. Το πιο δηλαδή, δύσκολο δηλαδή... είναι όταν δεν τα έχεις γράψει κάπου και εκείνη τη στιγμή... Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν ακόμη θα πας να τα γράψεις κάπου, ναι, θα σκεφτείς πολλή ώρα για να σκεφτείς, για να πεις ότι λέγεται main entrance, ας πούμε. Τώρα, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή... δεν το πολύ σκεφτόμουν το πώς θα τα πω, αν θα τα πω κτλ. Και πολύ καλά έκανες και ήσουν πάρα πολύ καλός και σε αυτό το τομέα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Την πήγες στη συνέντευξη fluently. Πού την πήγα? Άστο, αυτό είναι για μας, ναι. Δεν είπα κάτι κακό. Fluently την πήγα, εντάξει. Ναι, είδες, όταν θέλεις. Αφού την πήγα fluently. Είδες. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε τίποτα για το μπάσκετ, τι θέλεις. Για και μιλάμε για μπάσκετ τόση ώρα. Για το μπάσκετ, για το γεγονός ότι ήταν μια νίκη που μπορώ να πω ότι ήρθε και περισσότερο εύκολα από όσο δύσκολα θα μπορούσε να έρθει, έτσι να το πω. Νομίζω πιο εύκολα από ότι με την Καστοριά. Στη δεύτερη ταχύτητα του πρωταθλήματος, δηλαδή αμέσως μετά από αυτές που είναι φαβορί, έρχεται το ψυχικό. Ήταν μια ομάδα, ο Ηρακλής, η οποία προήρχεται από μια διακοπή, από μια βαριά διακοπή και απότομη, με απόλυτη έλλειψη δραστηριοποίησης, ακόμη και φιλικής δραστηριοποίησης, γιατί δεν βρήκε αντίπαλο φιλικό. Είχε τον Αθανασούλα, ο οποίος ήταν με μία προπόνηση στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να παίξει και χωρίς τον Κακαρούδη. Σωστά. Δηλαδή αναγκάστηκε ο Αθανασούλας να παίξει και αρκετή ώρα στο 4. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την νίκη και από την μέτρια απόδοση για μια ακόμη φορά. Αλλά ήταν αρκετή για να έρθει η νίκη και για να μας ικανοποιήσει, γιατί ήταν αυτές οι δυσκολίες. Τώρα, τι θα γίνει με τον εθνικό, κάτω, είναι αυτό που λέμε αλουνού παπά Ευαγγέλιο, Γιώργο. Είναι αυτά τα παιχνίδια που πέρυσι ο Ηρακλής δεν τα είχε. Δεν τα έχει, τουλάχιστον δεν τα έχει με ευκολία, δεν τα έχει. Ναι. Ο εθνικός, άλλη μια κλασική ομάδα της δεύτερης ταχύτητας, επικίνδυνη στην έδρα της. Ο Ηρακλής με τις αδυναμίες όταν βρίσκεται on tour, όταν βρίσκεται σε... on the road κατάσταση, σε κατάσταση εκτός έδρας, πώς το λέμε εδώ. Σε επηρέασα τώρα με τη συνέντευξη χθες τα πήρες όλα σβάρνα. Ναι, είναι πολύ δύσκολος, είναι πολύ δυσκύλιος ο Ηρακλής στα εκτός έδρας παιχνίδια, ιδίως με τέτοιες καλές ομάδες. Δεν ξέρω, ο Αθανασούλας φαντάζομαι ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ναι. Δεν θα είναι όμως σίγουρα και να μπορέσει να αγωνιστεί το παιδί ο Κακαρούδης. Θα είναι στην κατάσταση που ήταν ο Αθανασούλας την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή θα αγωνιστεί λιγότερο, θα πρέπει ο Αθανασούλας με τον Αγγελακόπουλο να καλύψουν την θέση 4. Αρκετά είναι πολύ κρίσιμο το να μπει στο παιχνίδι των ψηλών, αυτό που λέει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Μπούμπαλο.
Είδαμε ότι ο Χαριτόπουλος καταφέρνει να μπαίνει στο παιχνίδι των ψηλών. Είπε κάτι πολύ σωστό ο Βαγγέλης Αλεξανδρής με την εμπειρία που τον διακρίνει. Ότι εμείς κάναμε μία ομάδα μέχρι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το πρωτάθλημα με ελπίδα για την Α1. Στην Α1 ο Χαριτόπουλος και ο Μπούμπαλο θα μπορούσαν άνετα να παίξουν εκεί στο 5 για να παλέψουν με ψηλούς, παίκτες κτλ. Εδώ τώρα υπάρχουν τεσσάρια στη θέση 5. Ο Χαριτόπουλος μπορεί να τα διαχειριστεί. Βλέπουμε ότι σκοράρει, τα καταφέρνει. Είναι πιο χαμηλό το ύψος του, χρησιμοποιεί την εμπειρία, τον όγκο του κτλ. Ο άλλος που είναι πάρα πολύ ψηλός, ο Μπούμπαλο, με τα 2-13, φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί στην επιθετική του έκφραση τέτοιους ψηλούς και έχει πρόβλημα. Και είναι ένα στοίχημα για τον Ηρακλή να το βάλει στο παιχνίδι. Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένας ψηλός που όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν κανονικό σέντερ, στιβαρό σέντερ, ναι. Θυμίζω όπως τη δεύτερη αγωνιστική στην Καρδίτσα που είχε να αντιμετωπίσει τον Στέφαν Τζόρτζεβιτς, του φόρτωσε 30 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι που πήγε στην παράταση. Το καλύτερο του μάτς ήταν. Ναι. 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 Οπότε θα πρέπει να βρει και ο προπονητής και ο Μπούμπαλο μέσα από τη δουλειά απαντήσεις για το πώς θα παίζει και απέναντι σε ελαφριά σχήματα. Μπορεί να λέμε ότι θεωρητικά αλίμονο, ότι καλύτερο ένας πάρα πολύ ψηλός παίκτης να έχει να αντιμετωπίσει κοντούς ψηλούς. Δεν υπάρχει πιο εύκολο στη θεωρία. Στην πράξη όμως φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι, θα πω κλεισέ τώρα, αλλά είναι πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό το μάτς του Σαββάτου. Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα. Γιατί ένα δεύτερο πισοχύρισμα μετά τον αγώνα με την Πάτρα δεν χωράει τόσο νωρίς. Σημαίνει ότι εξοκύλουμε σε σχέση με την περσινή πορεία μας δηλαδή. Ναι. Εξοκύλουμε σημαντικά. Και αν η Πάτρα είναι μία από τις διεκδικήτριες ομάδες, ο Εθνικός δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ανήκει στις επικίνδυνες απλώς ομάδες. Αλλά αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, τις επικίνδυνες ομάδες πρέπει να τις ξεπερνάς. Στις 5, τώρα δεν έχω προσέξει αν υπάρχει live streaming, θα το δούμε. Και αύριο στην Αθήνα Εθνικός Ηρακλής στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Όχι, λες. Όχι, όχι. Αυτό ήταν πέρσι. Eurohoops δεν έχουμε φέτος. Ναι, ήταν πέρσι που τα δικαιώματα τα ιντερνετικά της Α2 τα είχε το Eurohoops. Δεν έχει φέτος, Όχι, φέτος για το... υπάρχει Αθηνών... σε Θεσσαλονίκη μόνο το μπάσκετ πλάσσα. Αυτό εδώ, για τη Θεσσαλονίκη, ναι, το ξέρω. Απλά μήπως τον Αθηναϊκό. Ναι, όχι, 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 όχι. Κρίμα. Γι' αυτό και δεν καλύφθηκε κανένα άλλο παιχνίδι εκτός έδρας του Ηρακλή. Κρίμα. Παίξαμε παιχνίδι άλλο στην Αθήνα. Τώρα αυτό ήταν σκέφτομαι. Στην Πάτρα, ήταν στην Καρδίτσα. Μήπως για τις αθηναϊκές ομάδες το Eurohoops έχει κάνει και δεν το ξέρουμε. Όχι, όχι. Το Eurohoops δεν έχει τίποτα σίγουρα. Περιστέρι αλλά... δηλαδή δεν έχει δείξει. Όχι. Δεν έχει δείξει. Ναι, τότε okay. Τότε okay. Πάντως θα δείξει το βόλεϊ. Εκτός αν κάνω λάθος, τι να σου πω. Θα το δούμε. Εκτός θα το δούμε. Η ΕΡΤ 2 θα δείξει το βόλεϊ το Σάββατο στις 5 του Ρέντι με τον Ολυμπιακό. Εκείνο δεν θέλω να το σχολιάσουμε. Το μόνο που θα σχολιάσουμε είναι αυτή η ατυχία που βγάζει την ομάδα έξω από τον προγραμματισμό. Πάνω που είπαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι αρχίζουμε να συνερχόμαστε και το παιδί ο Σκαρλατίδης ήταν καλύτερο στο Αιγίνιο. Μολονότι ξεκίνησε βασικός ο Ευγενίδης, ο Σκαρλατίδης έπαιξε πολύ και ήταν πολύ καλύτερος. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη και μάλιστα καθαρή νίκη και ουσιαστικά εύκολα η ομάδα μέσα στο Αιγίνιο και πάνω που πήγε λίγο να θαρρύσει η ομάδα της κάθισε ένας τραυματισμός εξοδοντικός σε επίπεδο βασικής επτάδας όπως του Χρήστου Κιώση που ουσιαστικά αφήνει τον ορφανό σε πελάγι προβληματισμού τώρα. Και για τις προπονήσεις, αυτό που είπα πριν, αυτό που είπαμε και εκτός αέρα που το συζητήσαμε, δεν μπορείς με δύο κεντρικούς να κάνεις προπόνηση. Δεν γίνεται. Όχι. Βέβαια να δώσω και το τύπο ότι ο Νικηφόρος Σεραφείμ Φωτιάδης που μπήκε πολύ στο παιχνίδι του Αιγινίου ήταν πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό μίλησε ο Ορφανός μετά τον αγώνα για παιδιά από τον Μπάγκο. Όπως και ο Αντώνης ο Μπουράκης πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Για τις ενοχλήσεις στη μέση του Λάμπη, Παπαλιούτα. Ναι. Είναι ένα παιδί που και εσύ το πιστεύεις πάρα πολύ. Και ο Λάμπης το πιστεύει πάρα πολύ και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Ναι. Και κάθε φορά που μπαίνει, θα είναι ένα λεπτό, θα είναι 10 λεπτά, θα είναι μισή ώρα. Εμένα μου δείχνει ότι αυτό που λέμε χαρίλα μου, το έχει. Το έχει. Τώρα, δυστυχώς για τα πολύ δύσκολα θα κάνει... οικονομικά της διοίκησης θα πρέπει να γίνει υπέρβαση και να έρθει ακόμα ένας κεντρικός. Μέχρι 15 Δεκεμβρίου όμως πρέπει η ομάδα να πάει έτσι αναγκαστικά. Ναι, και έχει κρίσιμο παιχνίδι με τον Παβοχαϊκό μετά τον Ολυμπιακό. Και στην Παναχαϊκή. Τον Ολυμπιακό δεν το υπολογίζω και την Παναχαϊκή. Τι, θα δώσει και άλλο, προλαβαίνει. Μετά τον Ολυμπιακό
Είναι πανβοχαϊκός. Ναι, και μετά έχει εμβόλυμη Τετάρτη στην Πάτρα με Παναχαϊκή. Μετά προλαβαίνουμε τις 15 Δεκεμβρίου, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι. Κάτσε. Περίμενε, το... δευτερόλεπτα δώσουμε εδώ να τρέξω. Δώσουμε και εμένα, δώσουμε και εμένα. Καλώδια, λοιπόν. Κάτσε, θα λέμε ότι τώρα 2 Δεκεμβρίου, Σάββατο, είναι στο Ουρέτη, έτσι. Ναι. 9 Δεκεμβρίου είναι με τον Παμβοχαϊκό. Όχι, δεν είναι με τον Παμβοχαϊκό, είναι με την Κηφισιά. Είναι με την Κηφισιά εδώ. Ναι, εδώ, Μίκρα. 13 Δεκεμβρίου υπάρχει εμβόλυμη. Υπάρχει στην Πάτρα με την Παναχαϊκή. Και 16 Σάββατο με Παμβοχαϊκό εδώ. Ναι. Και μετά στον Εθνικό. Κάτω, 23 Δεκεμβρίου. 23 του μηνός θα γίνει παιχνίδι. Έτσι λέει εδώ. 23 Δεκεμβρίου Εθνικός Ηρακλής. Εθνικός Πειραιός. Τελείωσε όλο το πρωτάθλημα με Φωτιάδη, αγόρι μου. Τι το ψάχνεις. Και με 3 Ιανουαρίου είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Όπα. Τελείωσε όλο Περίμενε τώρα γιατί έφαγα φλασιά. 3 Ιανουαρίου είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ και 3 Ιανουαρίου είναι το Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Που είναι Τετάρτη. Καλά, είναι σε διαφορετικές ώρες, βρε αγόρι μου. Θα απλώς θα αναγκαστούν να τρέχουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Θα το βάλουν 6 ώρα το βόλι. Νομίζω και έχει και μπάσκετ εκείνη τη μέρα εμβόλυμη. Γιατί θα γίνει το 3 στα 3 και να δεις τι τρέξει που έχει να πέσει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, λες, ε. Δεν έχει τίποτα. Για να το δω. Δεν υπάρχει καμία εμβόλυμη. Μόνο στα play-offs έχουν εμβόλυμα στην Α2. Δηλαδή έχουν Τετάρτη Σάββατο, αλλά... είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που θα αναγκαστεί η ομάδα να τα παίξει με και... δύο κεντρικούς, εκ των οποίων ο ένας κεντρικός, για να λέμε αυτά που λέγαμε και για τον Παναγιώτη τον Ευγενίδη, ο ένας ο κεντρικός είναι ένα παιδί 20 ετών, το οποίο προέρχεται, είναι παραγωγικό προϊόν της Ακαδημίας του Ηρακλή, 6 χρόνια στην Ακαδημία του Ηρακλή και πρωταθλητής με τους εφήβους. Δόθηκε ένα χρόνο στον Πήγασο Πολύχνης πέρσι, απέκτησε εμπειρίες στην Α2. Και ήρθε τώρα ξανά στον Ηρακλή για να βοηθήσει ως τρίτος κεντρικός, ως αναπληρωματικός κεντρικός. Με πρώτη εμπειρία στη Volley League αυτά το 1,5 σετ που έπαιξε στο Αιγίνιο. Ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί με το 1,5 σετ στο Αιγίνιο θα κληθεί από εδώ και πέρα να σηκώσει το βάρος του βασικού κεντρικού μαζί με τον Ferguson στη Volley League από εδώ και πέρα. Βρει κάτι άλλο έχει στο 3 Ιανουαρίου δεν έχει κάτι άλλο, αλλά στο 7 Ιανουαρίου, γιατί θυμόμουν από χθες, στο 7 Ιανουαρίου που στο Ιβανόφι είναι το Ηρακλής Περιστέρι, την ίδια ώρα στη Μίκρα είναι το Ηρακλής Χαλκίδας. Θα μου πεις τι ψάχνω τώρα. Γιατί έχουν οριστεί και οι ώρες στο βόλεϊ. Τι ώρα θα το βάλουν, νομίζεις αυτό. Πώς μπορούν να το βάλουν 7. Μακάρι να το βάλουν 7. Πρέπει να... Όχι και πάλι για τον κόσμο δεν θα είναι ταλαιπωρία να τρέχει πανικόβλητος. Θα είναι ταλαιπωρία, αλλά τι να κάνει. Και το 5-7, ναι. 7 τελειώνει το μπάσκετ. Με να πας στη Μίκρα. Ναι. Θα είναι. Θέλεις ένα ημίωρο όπως και να το κάνουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πήγε 8, δεν κατάλαβα. Χαμπάρι. Θαυμάσια θα έλεγα και πάλι θαυμάσια. Θες πρόβλεψη τώρα από μένα. Ναι, ναι, ναι. Στο βόλεϊ. Άφησε το βόλεϊ. Να τα αφήσω, λες, να τα αφήσω. Στο ποδόσφαιρο νομίζω. Γιατί και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Και ο Λαγκαδάς. Ναι, είναι μία από τις δύσκολες, ασχέτως αν σε αυτό το παιχνίδι ροντέο στον Καμπανιακό κατάφερε να χάσει. Ξέρεις ότι είχαμε 4-3 στη Χαλάσσα. Χθες, ναι, δεν τα είπα. Θα τα πω αύριο, δεν τα είπα. Ναι, βεβαίως. Αυτό πώς έγινε τώρα δεν ξέρω, τι μαγεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί ο Καμπανιακός... Ο Καμπανιακός με ένα βαθμό που έτρωγε 4 και 5 έβαλε 4 γκολ στο Λαγκαδά, εχθές. Πότε πήρε το βαθμό, τώρα τον πήρε το βαθμό. Όχι, όχι, είχε ένα βαθμό, είχε ένα βαθμό. Τώρα τι έκανε 4. Δύο βαθμούς δεν είχε όταν έπαιξε. Όχι, έναν είχε. Α, είχε έναν. Είχε, ναι. Έναν είχε. Την καλησπέρα μου στο Λευτέρη που μας ακούει. Την καλησπέρα μου και σε έναν ακόμα φίλο. Κλείνοντας, πριν πω τα προγνωστικά, να πω ότι εσείς που πήρατε τηλέφωνο και ξέρετε ποιοι είστε, έχετε κερδίσει. Μόνο που ένας από εσάς πήρε τηλέφωνο έχοντας ήδη διαρκεία στο βόλεϊ και θέλει να το κάνει πάσα στον φίλο του και προσεχώς κουμπάρο του, τον Μιχάλη Παναγιωτίδη. Το λέω στον αέρα γιατί έτσι θα του κάνουμε έκπληξη on air. Σ' αρέσουν αυτά τα on air ή έκπληξη. Πάρα πολύ. Αυτά είναι που λατρεύω. Και με το καλό παιδιά και η γάμη εκεί τι έχετε προγραμματίσει. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο νομίζω, αν και το χθεσινό 4-3 με παρέσυρε λίγο, νομίζω ότι η Ηρακλής θα πάρει ακόμα μία επαγγελματική νίκη με 0-1. Μπράβο, μπράβο, μακάρι. 0-1, 0-1, 0-1 στο Λαγκαδά. Όχι, δεν θέλω να λες σκορ, ρε παιδί. Όχι, σκορ θα λέω. Σκορ θα έλεγα. Και στο μπάσκετ θα σου πω, έτσι για να έχεις μια αγωνία, 72-73.
Μπράβο, α, δηλαδή να πάρουμε τα υπογλώσια, να τα έχουμε υπομάλης, έτσι. 72-73, ναι. Α, ωραία, να έχουμε τα υπογλώσια έτοιμα, εντάξει. Σε ικανοποίησα. Μας εξασφάλισες, ναι. Μακάρι να γίνει και έτσι. Γιατί σε χαλάει, μωρέ, τώρα, α, δεν νίκη. Καθόλου δεν με χαλάει. Λοιπόν. Την υγεία μας χαλάει. Την υγεία μας, εντάξει. Λοιπόν, μετά, όλα να πάνε καλά. Να σε καλά. Να είναι όλα καλά, χαιρετισμού στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Χριστά, πες ένα γεια εδώ στο Fan Club. Ρε Χριστάρα, ρε Χριστάρα, ρε. Τι να σου πω, είσαι η ελπίδα της Ελλάδας, δε φίλε. Από μένα θα κρέμεται η Ελλάδα. 11 εκατομμύρια κλωνοποιημένοι με την αντίληψη τη δική σου να υπήρχαν, θα πηγαίναμε πολύ μπροστά. Ο Μπασκετόφατσας χάθηκε σήμερα. Πού ήταν, δεν ξέρω. Ορίστε. Ο Μπασκετόφατσας, λέω, χάθηκε σήμερα. Είχε δουλειά, είχε ανηλυμένη προσωπική υποχρέωση. Είχε δουλειά, είχε δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Κάποια τέτοια πληροφορία έφτασε στο γραφείο μου, ναι. Εντάξει, εντάξει. Στο NBA δεν σε ρώτησα τι ομάδα είσαι, πριν κλείσουμε. Παλιά ήμουνα Chicago Bulls, αλλά τώρα δεν είμαι με κάποιον. Δεν είμαι με κάποιον. Αχ, φύγε σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Αλλά μιλάμε για την εποχή που έπαιζε ο Τζόρνταν, ο Πίπεν, τέτοια εποχή. Ναι, τότε, ναι, 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 κατάλαβα. Ο Rodman. Παλαιολιθική, μην το ψάχνεις. Ο Rodman και αυτός. Ναι, ναι. Αφού άντε. Έπαιζε ο Bird που έπαιζε στους Celtics, έπαιζε ο Bird. Ο Bird έπαιζε στους Boston Celtics. Στους Boston Celtics, yes. Ναι, ναι, ναι. Good night, Χαρίλα, good night. Να σε καλά, ρε φίλε, από το Οντέριο, να σε καλά. Τσάου, τσάου, καλό βράδυ. Ρε, τι ωραία περνάμε. Οχ, ακολουθούν ο ασβεστοχωρίτης Νίκος Μοσχοβίτης, τιμή μας και καμάρι μας που είμαστε ασβεστοχωρίτες, και ο Σταμάτης Μουρελής στην Μπασκετούπολη, Basket City, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός, αύριο εδώ 7 και κάτι, με 8 και κάτι, με την καθιερωμένη μας προαναγγελία, καθώς θα είναι Παρασκευή. Να είστε καλά.